Φίλε και φίλοι, καλησπέρα. Εκλογική βραδιά σήμερα. Έχουμε τα αποτελέσματα, είναι σε εξέλιξη. Είπαμε θα έχουμε εκπλήξει και σήμερα έχουμε έκτακτη εκπομπή για το εκλογικό αποτέλεσμα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του podcast το γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου τη ΚΝΕ και υποψήφιο στο ψηφοδέλτιο του Επικρατεία του ΚΚΕ, Θοδωρή Κοτσαντή. Δεν θα καθυστερήσουμε με άλλε εισαγωγέ. Θοδωρή, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θέλουμε την πρώτη εκτίμηση του ΚΚΕ για το εκλογικό αποτέλεσμα. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει το κόμμα. Νομίζουμε ότι το θετικό, το ελπιδοφόρο μήνυμα αυτών των εκλογών είναι η διακριτή άνοδος του ποσοστού του ΚΚΕ που εκφράζει ένα βήμα χειραφέτησης εργατικών λαϊκών δυνάμεων από εκβιασμούς των αστικών κομμάτων τα οποία με τον έναν τον άλλο τρόπο θα συνεχίσουν την ίδια αντιλαϊκή πολιτική στον ίδιο διέξοδο δρόμο. Η ενίσχυση του ΚΚΕ θα κατατεθεί στη στήριξη του εργατικού λαϊκού κινήματο για την ανασύνταξή του, για να καταφέρει να περάσει στην αντεπίθεση και να ανοίξει το δρόμο για μια άλλη προοπτική για τη νεολαία και τον ελληνικό λαό. Εκεί θα κατατεθεί λοιπόν το αυξημένο ποσοστό και οι περισσότεροι βουλευτέ του ΚΚΕ, που σημαίνουν περισσότερα στηρίγματα στον αγώνα τη νεολαία και του λαού για να αντιμετωπίσουμε την αντιλαϊκή πολιτική και την επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση που αντικειμενικά μπορεί να σχηματιστεί ανεξαρτήτως των εκλογικών παζαριών που γίνονται από σήμερα το βράδυ. Ε, με μια πρώτη πρόχειρη ματιά ενός ε, μεγάλου ποσοστού βέβαια στην, των αποτελεσμάτων στην επικράτεια παρατηρούμε ότι υπάρχει και ακούσαμε και το Γενικό Γραμματιά της Κεντρικής Επιτροπής ε, του ΚΚΕ, τον Δημήτρη Δοκουτσούμπα το να μιλά για μεγάλη άνοδο στην Αττική, στα, σε εκλογικές περιφέρειες δηλαδή Α Αθήνας, ε, στο βόρειο τομέα, νότιο τομέα, σε, στον Πειραιά και σε εργατικέ γειτονιέ. Αυτό ποιοτικά είναι ένα σημαντικό στοιχείο, φαντάζομαι. Έτσι υπάρχει μια πρώτη έτσι εκτίμηση γι' αυτό. Το Κουκουέ είναι τρίτο κόμμα σε ολόκληρη την Αττική, mm -hmm. με πολύ μεγάλη άνοδο σε ψήφου σε εργατικέ λαϊκέ γειτονιέ. Όπω επίση με άνοδο και στη νεολαία, με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία που καταγράφονται. Είναι προφανώ ένα ποιοτικό στοιχείο που δείχνει τους δεσμούς του δεσμού του κόμματο με εργατικέ και λαϊκές δυνάμει με του οποίου συναντηθήκαμε το προηγούμενο διάστημα μαζί στην αντιμετώπιση αντιλαϊκής πολιτική σε μεγάλου εμβληματικού λαϊκού αγώνε και εργατικού όπω στην Κόσκο, e στην E-Food, στη Λάρκο και αλλού, σε μεγάλου νεανικού φοιτητικού και μαθητικού αγώνε. Αυτοί λοιπόν οι δεσμοί αίματο μεταφράζονται και σε εκλογική ενίσχυση του ΚΚΕ, γιατί ένα μεγάλο τμήμα του λαού καταλαβαίνει ότι το στήριγμά του την επόμενη μέρα και το αντίπαλο δέος στην επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση θα είναι το ΚΚΕ. Αυτή τη δύναμη εμπιστεύεται, τη δύναμη της συνέπειας που δεσμεύτηκε από την πρώτη στιγμή ότι θα είναι το αντίπαλο δέος, θα κάνει τη ζωή δύσκολη στην επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση η οποία θα είναι εδώ για να συνεχίσει στον αντιλαϊκό κατήφορο. Έχουμε μπει πια ήδη συζητήσεις και στα τηλεοπτικά πάνελς αφορούν την επόμενη μέρα των εκλογών η οποία από ό,τι φαίνεται, ακούσαμε και τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, μάλλον περιλαμβάνει και νέα εκλογική αναμέτρηση. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το κάλεσμα και το ποιο είναι το κάλεσμα που απευθύνει το Κομμουνιστικό Κόμμα, στους, όχι μόνο στους ψηφοφόρους, στους εργαζόμενους, σε όλο το λαό που θα πάει και σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Ισχυρό κουκουέ, ακόμα πιο ισχυρό κουκουέ, από ό,τι καταγράφηκε σήμερα στην κάλπη των εκλογών, για να μπορεί να υπάρχει αντίπαλο δέος, να μπορεί να υπάρχει αντίπαλος στην επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση, η οποία βλέπουμε είναι δεδομένο ότι θα σχηματιστεί και θα φέρει νέα αντεργατική αντιλαϊκή επίθεση, επιδρομή μπορούμε να πούμε, στο εργατικό λαϊκό εισόδημα και στα δικαιώματα της νέας γενιάς. Αυτό είναι κάτι δεδομένο, αν ε, θέλετε. Ούτως ή άλλω και από σήμερα, για να λέμε την αλήθεια, υπάρχει αντικειμενική δυνατότητα και προϋποθέσεις για να σχηματίσουν την επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση. Δηλαδή, υπάρχει προγραμματική σύγκληση ανάμεσα στα κόμματα που θα μπορούσαν κάλλιστα να σχηματίσουν αυτή την κυβέρνηση. Πρόκειται για μια σύγκληση που την έχουμε δει στην πράξη. Με το ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει το 50% των νομοσχεδίων τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ το 70%, αλλά και στην ατζέντα τη επόμενη μέρα. Για παράδειγμα, στο νέο υπερμνημόνιο που ακούει στο όνομα του Ταμείου Ανάκαμψη με τα 350 προαπαιτούμενα, στι δεσμεύσει απέναντι στο ΝΑΤΟ, με μεγαλύτερη εμπλοκή τη χώρα μα στον πόλεμο που διεξάγεται στην Ουκρανία, αλλά και με επικίνδυνε διευθετήσει στα ελληνοτουρκικά υπονατοϊκή ομπρέλα, στι κατευθύνσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια αυστηρή δημοσιονομική πολιτική που σημαίνει ματωμένα πλεονέσματα και νέες περικοπές απέναντι στο λαό αλλά και με περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας ιδιωτικοποίηση της υγείας, της παιδείας αφού το τελευταίο διάστημα είδαμε συγκλήσεις ακόμα και σε ζητήματα που ίσως ένας κόσμος να μην τον περίμενε όπως είναι η κατάργηση του άρθρου 16 η ιδιωτικοποίηση δηλαδή της παιδείας Ελύτε. και των πανεπιστημίων. Άρα αυτό που εμείς λέμε είναι ότι Ακόμα και αν τώρα φαίνεται ότι δεν θα τα βρουν, υπήρχε δυνατότητα να τα βρούνε. Η επιλογή του φαίνεται σε αυτή τη φάση να είναι μια επόμενη εκλογική αναμέτρηση για να εντείνουν τον εκβιασμό, για να εντείνουν την πίεση απέναντι στο λαό, να κλέψουν ψήφου και έδρε. Γιατί με το νέο εκλογικό σύστημα που θα γίνουν οι επόμενες εκλογές θα κλέψουν και έδρες από κόμματα με όπως το με την ενισχυμένη. Και επομένως αυτό που θέλουν είναι από καλύτερη θέση να παζαρέψουν τη σύνθεση της επόμενης αντιλαϊκής κυβέρνησης. Ο λαός μπορεί να τους χαλάσει και αυτά τα σχέδια. Δηλαδή στι επόμενε εκλογέ, ακόμα πιο δυνατό. Κουκουέ. Αυτό θα είναι το μήνυμα που θα του τρομάξει. Αυτό θα είναι το μήνυμα που θα του φοβήσει. Και πιστεύουμε ότι ναι, υπάρχει δυνατότητα στι επόμενε εκλογέ. Περισσότεροι νέοι άνθρωποι και εργατικά λαϊκά στρώματα να απεγκλωβιστούν από τα εκβιαστικά διλήμματα, να πάνε και να τον πουμπονίσουν στο κουκουέ, <χω> να δυναμώσουν τη δύναμη αυτή που θα τη βρουν στο πλευρό του και την επόμενη μέρα. Θα πιαστώ από αυτό που είπε και είναι και η τελευταία μα ερώτηση. Είναι μια σύντομη συζήτηση. Είναι μάχημη τέλο πάντων η κατάσταση ε, για την νεολαία. Το ανέφερε και πριν, το είπε και τώρα. Υπάρχει κάποια εκτίμηση σε σχέση με τη συμμετοχή και τα ποσοστά που πήρε το Κομμουνιστικό Κόμμα στη νεολαία η εκτίμηση που κάνουμε είναι ότι υπάρχει μια σημαντική άνοδος του ΚΚΕ στην νεολαία με βάση τα στοιχεία που συλλέγουμε μέχρι στιγμής από τους χιλιάδες μέλη φίλους του κόμματος και της ΚΝΕ που ήταν στα εκλογικά τμήματα όλη την ημέρα. Μια εικόνα που επιβεβαιώνεται και από τι μάχε που δώσαμε το προηγούμενο διάστημα με την πρωτιά τη Πανασταστική στα Πανεπιστήμια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με του μεγάλου αγώνε των μαθητών για μέτρα προστασία μέσα στην περίοδο τη πανδημία, αλλά και για μια καλύτερη μόρφωση για ένα σχολείο που θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει το προηγούμενο διάστημα, με τι μεγάλε κινητοποιήσει για τα ΤΕΜΠΗ, όπου κυριάρχησε η συμμετοχή τη νεολαία και είδαμε. Δεκάδες χιλιάδες νέου ανθρώπου να φωνάζουν ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία το έγκλημα αυτό έχει ιστορία, τα κέρδη του οι ζωέ μα και στην κάλπη χιλιάδες νέοι άνθρωποι επέλεξαν τη ζωή του ενάντια στα κέρδη των λίγων που είναι και ο βασικό παράγοντα αστάθεια ανασφάλειας ανασφάλεια για τη νέα γενιά. Αυτέ λοιπόν οι χιλιάδε πρώτε κόκκινε ψήφοι, εμεί λέμε ότι είναι κερδισμένε ψήφοι, Έχουμε την πεποίθηση ότι χιλιάδες νέοι άνθρωποι αισθάνονται γεμάτοι, αισθάνονται χαρούμενοι και αισιόδοξοι γιατί δώσαν την πρώτη τους ψήφο στο ΚΚΕ. Δώσαν, δηλαδή, μια θετική ψήφο στον αγώνα και στη συλλογική διεκδίκηση για την επόμενη μέρα. Αυτή την ψήφο και αυτή την επιλογή θα τη βρούνε μπροστά του. Θα κατατεθεί, δηλαδή, στην ενίσχυση τη συλλογική διεκδίκηση, τη οργάνωση και του αγώνα για να μπορεί η νέα γενιά να κατακτήσει νέα δικαιώματα, να κάνει πράξη τα όνειρά τη κόντρα σε μια δεδομένα αντιλαϊκή κατεύθυνση που θα ακολουθήσει και η επόμενη κυβέρνηση, αν θες, κόντρα και σε μια συντηρητικοποίηση ενός τμήματος okay. που φαίνεται να, να υπάρχει και στην ελληνική κοινωνία. Το αισιόδοξο δηλαδή μήνυμα, το αγωνιστικό μήνυμα που στέλνει η νέα γενιά είναι με το «κουκουέ» στον αγώνα για τη ζωή που έχουμε ανάγκη και αυτό το μήνυμα μπορεί να δυναμώσει και μέσα στους χώρους εκπαίδευσης από την επόμενη μέρα και όμως στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση με πιο δυνατό κουκουέ στην νεολαία. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλή δύναμη, να σου ευχηθούμε. Εμείς φίλες και φίλοι θα τα πούμε σύντομα. Μέχρι τότε σε 902.gr και ριζοσπάστη μπορείτε να βρείτε τις πραγματικές ειδήσει.